αγαπητοί μου αδελφοί, να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια μου, τα οποία είπε ο Παντοσιολογιότατος και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός ο πατήρ Ευστράτιος, αλλά και να εκφράσω και την αγάπη που έχουν τις ευχαριστίες μάλλον, τις δικές μου και των πατέρων μου, που έχουν απέναντι μας όλοι οι πατέρες και ο γέροντας Ευστράτιος, που έχουν απέναντι και οι πατέρες απέναντι στην καθημερινότητά μου και στους πατέρες της Ιεράς Γραμμής μου, αλλά ευχαριστώ και όλους εσάς για την αγάπη σας και το σεβασμό μου. Επειδή εγώ συνήθω στις ομιλίες ξεχνιέμαι, άμα δείτε ότι σας κουράσω, πείτε μου, τελειώνετε, για να καθίσουμε έτσι. Μην τραβήξω. Λοιπόν, εάν δείτε ότι είμαι γρήγορο και ότι σας κούρασα και ότι σε το εγκέφαλο σας λαμβάνει μια σημαντικά πράγματα, και πέρα από κουραστή, δεν σε λαμβάνει τίποτα. Στις ομιλίες δεν θέλω να κάνω πολλές φορές θεολογικές αναλύσεις, γιατί η θεολογική ανάλυση είναι για θεολογικά συνέδρια και είναι για θεολόγους, είναι για να εμβαθύνει κανείς στα μυστήρια μέσα του Θεού. Αυτό που έχουμε εμείς ανάγκη περισσότερο είναι από πράξη, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά την πίστη μας, έστω σε γενικές γραμμές. Ξέρουμε το πώς πρέπει να ζούμε σε γενικές γραμμές. Αλλά το ότι το γνωρίζουμε δεν φτάνει για να σωθούμε. Εάν αυτά που γνωρίζουμε δεν τα κάνουμε πράξη. Και είπε ο πατήρ Ευστράτιος προηγουμένως ότι με φωνάξατε για να ακούσετε βιωματικές εμπειρίες. Τι σημαίνει βιωματική εμπειρία? Από αυτό που ζούμε στην τάξη, που ζούμε στο μοναστήρι στη ζωή μας, από αυτές τις εμπειρίες να σας μεταφέρω. Αλλά όμως να ξέρετε ότι όταν σας διδάσκω, το λέω κάθε φορά, θα το πω και εδώ, δεν διδάσκω μόνο με εσάς. Πρώτον διδάσκω τον εαυτό μου. Γιατί η κυρία εδώ που κάθεται η πρώτη είναι στα 4 μέτρα ύστερα. Εκεί για λίγο στα 3 και την εκτελέσω. Ας πω στα 4. Ο τελευταίος που κάθεται εκεί είναι 15 μέτρα, δεν είναι πόσο είναι. Άρα το αυτή του κυρίου του τελευταίου είναι 15 μέτρα. Το αυτή της κυρίας, 4 μέτρα. Το αυτή το δικό μου, μόλις λίγους, λίγα εκατοστά από το στόμα. Άρα εγώ αυτό πρώτος. Εγώ ακούω τα όσα κηρύττουν. Άρα όταν κηρύττουμε, δεν κηρύττουμε μόνο για τον λαό του Θεού. Κηρύττουμε και για τον εαυτό μας. Κηρύττουμε για να ακούμε και να υπακούμε μετά. Διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι ακούμε, αλλά δεν υπακούμε. Και γι' αυτό το λόγο, ενώ ακούμε και μέσα εδώ έχουμε μαζευτεί γιατί είμαστε φιλόχριστοι, δηλαδή είμαστε φίλοι του Χριστού, αγαπάμε τον Χριστό και γι' αυτό είμαστε εδώ, έχουμε ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Μόλις περάσουμε την πόρτα του ναού, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα αρχίζει? Το ότι αυτά που είπαμε μέσα στο ναό τα επικροτούμε, συμφωνούμε, αλλά μόλις περάσουμε δεν τα κάνουμε πράξη. Με αποτέλεσμα η ζωή μας να είναι ορθοδοξία χωρίς ορθοπραξία. Ορθοδοξία χωρίς ορθοπραξία.
Και πείτε μου, σας παρακαλώ. Μέσα εδώ, οι γυναίκες που κάνετε όλες τις θέλουσες. Όλες τις θέλουσες κάνετε. Σας βλέπω το σταυρό σας, περάσατε προηγουμένως με την εικόνα, σκύβατε κιόλας και μετάνες. Τους θεούς σας κάνουν και οι άντρες από την άλλη πλευρά όμως. Βλέπω στον Εσπερινό, θα τον γνωρίζεις, στην υποδοχή και τα λοιπά. Τους θεσκευάμε όμως δηλαδή. Και σίγουρα θα σας λένε και θεούσιδες και το σώμα σας, ότι είστε κοντά στην Εκκλησία και την πέφτει του τυπού. Σίγουρα θα σας τα λένε. Το πρόβλημα είναι όμως ότι μέσα στην Εκκλησία σωστά είμαστε έτσι όπως είμαστε. Χριστιανοί. Αυτή την ευλάβεια, αυτή την πίστη, γιατί δεν την έχουμε και έξω. Εσείς οι ίδιοι εδώ που κάνετε 500 φορές το σταυρό σας, 500 φορές το κάνετε το σταυρό σας, και καλώς το κάνετε, μόλις βγείτε και πάτε σε ένα κέντρο, σε ένα εστιατόριο με την οικογένειά σας, και καθίσετε να φάτε ή σε ένα συγγενικό σπίτι, ντρέπεστε να κάνετε το σημείο του σταυρού. Ντρέπεστε να κάνετε το σταυρό σας στο εστιατόριο και να τους πείτε, σηκωθείτε να κάνετε προσευχή. Ή μήπως σηκώνεστε όταν πάτε σε ένα εστιατόριο να κάνετε προσευχή, να κάνετε το σταυρό σας. Ντρέπεστε. Μαζεύεστε τα Χριστούγεννα στο σπίτια, μαζεύεστε το Πάσχα, μαζεύεστε στις γιορτές, μαζεύετε το ζώο και ούτε το σταυρό δεν κάνετε. Δεν λέτε σηκωθείτε Χριστούγεννα, σηκωθείτε να κάνουμε προσευχή. Ανάσταση, σηκωθείτε να κάνουμε προσευχή. Αυτό τι δείχνει. Εάν το ξεκινάω και δεν κάνω το σταυρό μου, πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο αδελφοί μου, δεν εφαρμόζω τα υπόλοιπα στην πράξη. Δεν έχω βίωμα χριστιανικό. Δεν έχω ζωή χριστιανική. Έχω μόνο μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό είναι το πρόβλημα των σημερινών χριστιανών. Ότι είναι χριστιανοί της Εκκλησίας και όχι εκτός της Εκκλησίας. Τεράστιο το πρόβλημα. Και γι' αυτό θα δείτε και στη δουλειά όσοι το λέγονται. Αν κάποιος πει ένα σόκκινο ανέκδοτο, αν κάποιος πει ένα ανέκδοτο με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους, θα χαμογελάσετε. Μέσα σας δεν θα σας αρέσει, γιατί είστε χριστιανοί, αλλά δεν θα τολμήσετε να του πει σε παρακαλώ. Τι ανέκδοτα είναι αυτά που λες για τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους. Δεν θα τολμήσετε. Γιατί να μην σε ειρωνευτούν, να μην χάσει τη δουλειά σου, να μην σε βάλουν στην άκρη και στην πάνω. Να μην σε κοροϊδέψουν. Τι είδους χριστιανισμός είναι αυτός. Τι είδους χριστιανισμός είναι αυτός. Όταν πάω σε ένα συγγενικό σπίτι και ενώ είναι νηστεία, τελικά αναγκάζομαι και τρώω ή σε ένα χάμα, ενώ ήταν μια νηστεία σπίτι, δεν είχα τίποτα άλλο, τι να κάνω. Και κάθομαι και τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σε όλα, ένα, πάνω τα πάρετε. Αυτά που θέλει ο Θεός, δηλαδή το θέλημα του Θεού, δεν το εφαρμόζει. Δεν το εφαρμόζει. Και γι' αυτό, αδελφοί μου, βρισκόμαστε σε αυτή την πνευματική αθλειότητα. Καταργήθηκε η μέρα της Κυριακής. Και άκουσα παπάδες, άκουσα δεσποτάδες, άκουσα αρχιεπισκόπους, ιερές συνόδους να διαμαρτύρονται και καλό και διαμαρτυρηθήκανε γιατί καταργήθηκε η Κυριακή. Καλό και διαμαρτύρηθήκανε, αλλά θα σας πω όμως το εξής. Την καταργήσαμε μόνοι μας. Πατέρα Εφράτη, πόσοι είναι οι ενωρίτες σας, σας παρακαλώ. 15.000 είναι οι ενωρίτες σας.
Πείτε μου την Κυριακή, πόσοι εκκλησιάζουν. 500. Οι 14.500 πού είναι. Πού είναι οι 14.500. Άρα η πλειοψηφία κατήργησε την Κυριακή. Και είναι βαπτισμένοι, είναι χριστιανοί, έχουν χριστιανικά ονόματα, πιστεύουν, λένε στον Χριστό. Ένα έθνος ολόκληρο, το ίδιο γίνεται σε όλες τις εκκλησίες. Ερχόταν η Κυριακή και κοιμόντουσαν οι έθνες, γιατί ξενυχτούσαν το βράδυ, γιατί κλαίγανε τα βράδυ, ή έλεγαν μια Κυριακή έχω, να μην ξεκουραστώ. Όχι, γιατί αυτή η ημέρα ήταν η ημέρα του Κυρίου. Σου έδωσε ο Θεός 6 μέρες νικές σου. 6 μέρες νικές σου έδωσε. Μία ημέρα ήθελε μόνο εκείνος. Και γι' αυτό την ονομάσαμε Κυριακή αυτή την ημέρα. Και αυτή την ημέρα εμείς την καταπατήσαμε. Αυτή την ημέρα. 6 ημέρες πράγματι το Κυρίου. Θα κάνεις όλα τα έργα. Η δε ημέρα η Ευρώπη θα το ψάξει στον Κύριό σου. Και εμείς θα το κάνουμε. Αλλά πρώτα εμείς καταργήσαμε την Κυριακή. Πρώτα οι χριστιανοί την καταργήσαμε. Και βλέποντάς τον Θεός τι είναι. Την καταργήσαμε. Δεν σέβεστε την ημέρα μου. Θα πάτε σαν δούλοι να δουλεύετε. Σαν δούλοι. Όπως πήγαν οι Εβραίοι, εκμάλωνα στη Βαβυλώνα και δούλευαν στους Βαβυλωνίους, στους Πέρσες. Το ίδιο τώρα δεν θα πάθετε κι εσείς. Δεν τιμάτε την ημέρα μου να πάτε για δουλειά. Να πάτε για δουλειά. Νομίζετε ότι σας άφηνα να κοιμηθείτε. Ήρθε η ώρα που θα πάτε τώρα για δουλειά. Και τι πάθανε, μόνο τη δουλειά χάσανε. Ακούστε τι πάθανε αυτή η ώρα. Ήταν και μια ημέρα που καθόντουσαν με την οικογένειά τους και τρώγανε. Τώρα ούτε αυτό μπορούν να το κάνουν. Ούτε μια μέρα. Γιατί την ημέρα θα παίρνουν ρεπό. Μπραβάνε Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή ρεπό. Το παιδί θα έχει τον μισθό. Μπορεί να δουλεύει αλλού η γυναίκα για την ημέρα. Δεν θα βρίσκονται. Βλέπετε ότι πρώτα εμείς καταπατούμε το θέλημα του Θεού. Και όταν δει ο Θεός να το καταπατήσει και δεν το σέβεσαι, το έλεγε μόνος για να σου δώσει και να μας δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει καταπάτηση του ενός Θεού. Δεν θέλεις εμένα να σε κοινωνικό, λέγει ο Χριστός. Δεν θέλεις εμένα τις εντολές μου. Δεν θέλεις τους νόμους μου. Θα σε κυβερνήσουν τύραννοι τότε και θα σου πιούν το αίμα. Για να καταλάβεις τι σημαίνει Χριστός, τι σημαίνει πίστη, τι σημαίνει ομοδοξία, τι σημαίνει ελευθερία. Δεν θέλεις στον χριστιανισμό. Δεν θέλεις στον Χριστό. Το ίδιο ισχύει αδελφοί μου. Δεν θελήσαμε τον Χριστό και ήρθε ο Μωάμεθ και υψώνεται το τζαμί το μεγάλο. Δεν θέλετε εμένα λέει ο Χριστός. Το ναό του Σωτήρου που κοιτάξατε δεν το κτίσατε ποτέ. Έχει χριστεί του Ισλάμ. Γιατί δεν παραπονεί. Γιατί εμείς αδελφοί μου ξεφύγαμε παντελώς και δεν εφαρμόζουμε. Μέσω ναού μας δεν διαφέρει. Αλλά και εμείς οι ίδιοι, οι 500 που εκκλησιαζόμαστε, εάν μας ξεσκονίσει ο Χριστός, είμαστε εντάξει. Εφαρμόζουμε το θέλημά του, ζούμε έξω από την πόρτα του ναού, θα την περάσουμε όπως θέλει ο Χριστός. Ω, δεν σου. Και γι' αυτό έχουμε χειμώνα. Πνευματικό χειμώνα. Ξέρετε τι σημαίνει χειμώνας. Κρύο. Παγώνει η ψυχή του ανθρώπου. Τώρα ξέρετε γιατί έχουμε χειμώνα αυτή την εποχή. Διότι η γη τι κάνει. Απομακρύνεται από τον ήλιο. Αν είναι εδώ ο ήλιος και εδώ είναι η γη, αυτή είναι ο αυτός εδώ είναι ο ήλιος. Αν εδώ ας πούμε το φως.
Είναι ο ήλιος. Η γη είναι εδώ. Το καλοκαίρι ήταν κοντά στον ήλιο. Πλησιάζει τον ήλιο. Να και που πλησίασε το κέντρο, συστέλνεται τώρα το φως. Το χειμώνα η γη φεύγει μακριά. Όσο απομακρύνεται από τον ήλιο, καθόλου η γη. Και όσο πιο μακριά πάλι, τόσο πολύ χειμώνα έχουμε. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος. Φεύγει σαν τον Χριστό, μόνο που είναι πνευματικό ήλιο. Δεν ζεις όπως θέλεις. Θα παγώσει η ανθρωπότητα ολόκληρη ψυχικά. Θα παγώσει η ανθρωπότητα. Και γι' αυτό βλέπετε, τα πράγματα όσο απομακρυνόμαστε, βλέπετε δεν βαδίζουμε καλύτερα, βαδίζουμε χειρότερα. Πίσω εκεί που υπάρχουν βιβλία πνευματικά, θα πάρετε να τα διαβάσετε. Να δείτε πως θα το πάμε απομακρυνόμαστε. Και γι' αυτό σήμερα ρωτάει το Ευαγγέλιο. Ποιο Ευαγγέλιο έχουμε σήμερα? Ήρθατε κι εσείς σήμερα από εδώ, ήρθατε. Ωραία. Ποιο Ευαγγέλιο ήρθατε? Για τον πλούσιο. Ο πλούσιος νέος. Μάλιστα. Αυτός ήταν πλούσιος. Ο πλούτος μάζεται χρήμα. Είχε ένα πάθος, φιλοχρήματος. Ο πλούτος δεν είναι κακός. Το να είσαι πλούσιος δεν είναι κακός. Δεν είναι κακό. Και γι' αυτό λέει η Εκκλησία του Αβραάμ καλά να πατήσεις. Γιατί λέει το Αβραάμ καλά να πατήσεις? Γιατί ο Αβραάμ ήταν βαθύπλουτος. Είχε πολλά χρήματα. Είχε πάρα πολλά χρήματα. Αλλά με το ένα χέρι μάζευε και με το άλλο χέρι έδινε. Με το ένα μάζευε, με το άλλο έδινε. Αδελφοί μου. Και γι' αυτό ο πλούτος δεν είναι κακός. Εάν τον πλούτο τον συγκεντρώνεις και τον μοιράζεις. Τον συγκεντρώνεις και τον μοιράζεις. Μόλις του είπε ο Χριστός, το συγκέντρωσες, μοίρασε το! Δεν μπορούσε να τον αποχωριστεί. Δεν μπορούσε να τον αποχωριστεί. Όπως δεν μπορεί να αποχωριστεί. Ποιοι καπνίζετε εδώ μέσα? Σηκώστε το χέρι. Ποιοι καπνίζετε? Μία, δύο, άλλος, τρεις, τέσσερις, μην τρέψετε. Πέντε, άλλος. Μόνο εσείς καπνίζετε. Οι άλλοι δεν καπνίζετε. Είστε και ψεύτες. Γιατί σίγουρα δεν παραπάνω να πιστεύω μέσα. Κάποιοι ψεύδουν. Και εν μέσω του να. Κάποιοι ψεύδουν. Βλέπετε το ψεύδο που είναι κάτι συνήθιο στη γλώσσα μας. Συνήθιο. Και ας λέει ο Χριστός, δεν θα λες ψέμα. Παραμένουμε την εντολή. Καπνίζεις. Για να μας πει λοιπόν, μπορείτε να το κόψετε παρακαλώ το κάπνισμα. Είναι εύκολο να αυτός που κοιμάται από μικρό παιδί να καπνίζει. Τον βλέπεις προσπαθεί πολλές φορές κάποιος άνθρωπος που θέλει να το κόψει. Προσπαθεί και δεν πετυχαίνει πολλές φορές. Γιατί? Γιατί έχει γίνει πάθος. Έχουμε φέρει εδώ στον ναό αυτό το τι είναι το πάθος. Το πάθος είναι όταν πάθει ζημιά η ψυχή μας. Είναι άλλο μια φορά κάπνισα. Άλλο είναι μια φορά πόρνευσα. Άλλο είναι το κάνω συνέχεια. Εάν το κάνω συνέχεια, μου έχει γίνει πλέον πάθος. Είναι ανίατη ασθένεια. Αυτό λέγεται πάθος. Όποιο αμάρτημα δεν μπορώ να το ξεκόψω, αυτό που έχει γίνει ανίατη ασθένεια ψυχής και λέγεται πάθος. Ο πλούσιος ήταν κολλημένος στη φιλοκριματία. Ο άλλος στο τσιγάρο. Ο άλλος στις γυναίκες.
Μιχέ, τον βλέπεις είναι παντρεμένος. Και Μιχέ, το παίρνει και λέει, μια ελληνία και πίσω το λέει και έλεγε όπως τι να κάνει. Έχει ο άντρας με αυτό το ελάχνο. Ο άντρας έχει άλλο πάθος. Το ψεύδος. Υπάρχουν άνθρωποι που με το καραμικρό λένε ψεύδο. Ή μεγαλοποιούν τα γεγονότα. Άλλοι έχουν την επιφάνεια. Άλλοι έχουν τον εγωισμό. Που μόλις τους δείξεις και τους πεις το παραμικρό, είναι έτοιμοι να σε καταπιούν. Και βλέπεις δεν αλλάζει όμως ο χαρακτήρας, γιατί αυτό είναι στο DNA μας. Δεν αλλάζει εύκολα. Και γι' αυτό ακούμε πολλές φορές που λέει κάποιος, ίδιος ο πατερούλης σου είσαι, η ίδια η μανούλα σου είσαι. Και τι το λέμε αυτό. Διότι δεν πήρε μόνο εξωτερικά, πήρε και το χαρακτήρα, το DNA. Πήρε και το DNA. Και το βλέπεις. Ανάλογα τι πάθος έχει ο γονιός, το έχει πολλές φορές το παιδί. Οξύθυμος, χωριστής, ανάποδος, μη διάωση. Αυτά είναι πάθη της ψυχής. Ο άλλος, δείτε ένα άλλο πάθος, έχει αδυναμία στα παιδιά. Έχει αδυναμία στα παιδιά. Τα παντρεύει τα παιδιά. Και εκεί, ενώ τα πάθησε, ανακατεύεται για το καλό πάνω, δεν λέει. Έτσι νομίζει, για το καλό. Με αποτέλεσμα να κάνει την οικογένεια έτσι. Ανακατεύεται. Και δεν μπορεί να πάψει. Αν το πεις να πάψει να ανακατεύεται, πόσες φορές θα ξεχωρώνεις. Λέω σε αυτό, μην ανακατεύεσαι. Δεν έχετε δουλειά με στα παιδιά σας. Μα το παιδί μου. Αυτό είναι πάθος. Εμένα η μητέρα μου ζει και τον μοναχώρησε η μητέρα. Για σκεφτείτε τη μητέρα μου να ανακατεύεται και να μου δίνει γραμμή τι θα κάνω. Για σκεφτείτε στους μοναχούς να δίνει γραμμή η μαμά και ο μπαμπάς τι θα κάνω. Πάει το μοναστή. Πάει το μοναστή. Το ίδιο που θα πάει και η οικογένεια. Μα δεν θα πω τη γνώμη μου. Όχι, δεν σε ζήτησα. Δεν, μα βλέπω το στραβό και πάλι λάθος. Πες τη συνειδητή σου και μετά μην αναμετέρεσαι. Πες παιδιά μου, τις συμβιώνεις. Αν θέλετε να μ' ακούσετε έτσι, μετά δεν θα ξαναμετέρεσαι. Πες εγώ όμως τη συνειδητή σου. Μέχρι εκεί δεν έχεις δικαίωμα να αναμετέρεσαι. Το πάθος όμως του παιδιού, μην πάθουμε καταστροφή, μην συμβεί το ένα, μην συμβεί το άλλο. Σε κάνουμε και να κατέβεσαι. Δεν το κόβεις το ελάχιστο. Και φαίνεται το πάθος να είναι αυτό, εάν πεθάνει το παιδί. Πώς κλαίνουν και χτυπιούνται έτσι οι γονείς. Γιατί χτυπιούνται. Γιατί χάνουν κάτι δικό τους. Εδώ είναι ο πλούτος. Για τον πλούσιο ήταν το χρήμα ο πλούτος. Για το φιλίδωνο, για εκείνο δηλαδή που αγαπάει τις ειδονές, είναι η σάκρα. Είναι η γυναίκα ή της γυναίκας ο άντρας, το ανάλογο. Για το φτωχό, ο πλούτος του είναι τα παιδιά. Και αν είσαι προσκολλημένος, έχεις πάθος. Και τι σημαίνει πάθος, ανίωτε εσένα, δεν σώσεις. Και γι' αυτό γυρίσανε ο κόσμος σήμερα στο Ευαγγέλιο και λέει ο Χριστός, δεν δίνεται για αυτή λέει να σωθούμε. Αυτή που λέει ο καθένας κολλημένος στον δικό του πλούτο. Σε τον πλούτο σου είδω, ρίξε του να το τσιγάρο. Οι γυναίκες τα είπαν, καθένας το παιδί του πλούτο καθήξης. Όλοι αυτοί δεν δίνανε να σωθούν. Και τα χάσε ο κόσμος. Και γυρίζουν και του λένε, τι δίνατε σωθούν τότε.
Δεν σωζόμεθα επειδή κάνουμε καλά έργα. Έστω να τα κάνετε όλα στην τελειότητα. Όλα στην τελειότητα που δεν γίνεται. Εγώ σε βλέπω να κάνετε όλα στην τελειότητα. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αν τα κάνουμε όλα, πάλι αφιλιδούλιες με. Είμαστε τίποτα, ναι. Τίποτα. Άρα και γι' αυτό η ερώτηση τη δύναμη σου. Ξέρετε πώς είναι, πώς είναι ο άνθρωπος. Ακούστε το πατέρες και εσείς αγαπητοί μου αδελφοί. Θυμόσαστε παλιά τους δούλους που τους δένανε με αλυσίδες από τα πόδια, χοντρές που πιάνουν το πόδι και δίπλα ήταν μια σιδερένια σφαίρα, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, τραβάχνουν τη σφαίρα μας και πιάνανε ή δεν γνώρισαν καθόλου. Αυτή η αλυσίδα είναι τα πάθη μας, που μας έχει δέσει με τη γη, με τον πλούτο της γης. Και γι' αυτό λέμε όταν θέλει κάποιος, τον θέλαμε εδώ εμείς, τον θέλαμε εδώ, δεμένο πάνω στη γη. Είναι οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας, και δεν μπορεί κανένας από εμάς να σωθεί. Και γι' αυτό τι κάνανε, δεν θυμηθείτε οι δούλοι. Προσπαθούσαν τι κάνανε, τραβιόντουσαν και όταν την τραβάγανε τη σφαίρα, πέφτανε. Και όταν πέφτανε τι κάνανε, ξανασυμφωνόντουσαν σιγά σιγά. Ξαναπροσπαθούσαν με τη σφαίρα και τις αλυσίδες, ξαναπέφτανε. Και ξανασυμφωνόντουσαν. Στην ερώτηση και τελειώνω που έκανε
Ο κόσμος της δύναμης ότι είναι, ποιος μπορεί να σωθεί. Και στην ουσία του λέει ο Χριστός, κανείς. Αλλά τα αδύνατα παραδρόμεις είναι αδύνατα να σωθεί μόνος του άνθρωπος. Τα αδύνατα παραδρόμεις δυνατά παρά το Θεό λέει εσύ. Όσα είναι αδύνατα να το πετύχει ο άνθρωπος, μπορεί να το πετύχει διαμέσου. Αυτό είναι λοιπόν, αδελφοί, η σωτηρία μας διέρχεται δια του Χριστού. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι πέφτω και σηκώνω. Πέφτω και σηκώνω. Ζούμε έτσι. Ζούμε μόνο πεσμένοι, γιατί πολύ φοβάμαι ότι ζούμε πεσμένοι και δεν σηκωνόμαστε. Ούτε καν κάνουμε προσπάθεια να σηκώνουμε. Και αυτό είναι που με φοβίζει. Γιατί αυτό δείχνει ότι πέφτει παγωνιά στην ψυχή του ανθρώπου. Παγώνια ανθρωπότητα. Φεύγει ο Χριστός. Και γι' αυτό φεύγει ο Χριστός και βλέπετε ότι καταπατούνται οι εντολές του. Γι' αυτό καταργήθηκε και η διαρχή της αρχίας. Γι' αυτό η μοιχεία κάποτε ήταν και αυτή. Δια νόμου απαγορεύεται. Τώρα δεν υπάρχει νόμος για τη μοιχεία. Γι' αυτό επιτράπηκαν οι εκδρώσεις. Γι' αυτό λέει δεν θα προσκυνήσεις κανέναν άλλον. Μας είπε Θεό η πρώτη εντολή, προσκυνήσεις κανέναν άλλον χώρο. Αλλά εμείς χτίζουμε τζαμιά πλέον στην Ελλάδα. Γιατί επέτρεψε ο Θεός να βγουν μέσα εδώ. Άνθρωποι που πιστεύουν στους άλλους Θεούς. Και βλέπετε γιατί. Γιατί εμείς παγώσαμε ψυχικά. Ας επικαλεστούμε τους σωτήρα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να σωτήρα. Αλλά τον επικαλούνθα όταν δει εκείνο και έρχεται ότι εμείς πέφτουμε και συγχωρόμαστε. Αδελφοί μου, εγώ αυτό πιάνω και εμείς οι μοναστήριοι. Πέφτουμε και συγχωρόμαστε. Πέφτουμε και συγχωρόμαστε. Πέφτουμε και συγχωρόμαστε. Τι σημαίνει αυτό. Αμαρτάνουμε και συγχωριζόμαστε να ξαναδιορθωθούμε. Αμαρτάνουμε γιατί είμαστε κι εμείς δεμένοι με τις αρχές. Και βλέπετε, η Αγία Κατερίνα που άγγιζε το γιορτάζει, πέτυχε να μυθεί. Και όλοι όσοι είναι άγιοι, και οι άγιοι που είναι σαν να μην υπάρχουν εδώ, πέτυχε να μυθεί και ανέβηκαν πνευματικά. Όταν λυθήσαμε να σου μίσει ο Χριστός αρέσεις, ανεβαίνεις πνευματικά και πλησιάζεις τον Άγιο Θεό. Και όταν πλησιάζεις τον Άγιο Θεό, θα σας πω στην επόμενη ομιλία που θα κάνουμε, το τι γίνεται, το τι μας συμβαίνει. Αλλά αυτά θα τα πούμε η άνοιξη της ζωής μας, έτσι ήταν ο τίτλος της ομιλίας, την Τετάρτη μου φαίνεται, την Τρίτη θα ξαναμιλήσω. Εύχομαι την Τρίτη μετά τον Αγιασμό που θα κάνω, θα ξαναμιλήσω. Λοιπόν, εύχομαι αδελφοί μου, εύχομαι αδελφοί μου, η Αγία Κατερίνα, και όλοι οι άνθρωποι τα γεράνιξαν από τον οποίο έχουμε τον σήμερα για τον πρεσβειών τους να παρακαλέσουμε τον Χριστό να έρθει σύντομα να λύσει και τις δικές μας θέσεις για να ελευθερωθούμε από τα δεσμά των παθών μας. Αμήν. Δόξα σε όλοι ο Θεός και επίσημον δόξα σε τις πρεσβείες Παναθράμου και Παναμολαγίας από τον Μητρό στην άμπη την ίδια στον Θεού Σταυρό. Προστασία του Κοινού του Ουρανίου Θεού δυνάμεων ασωμάτων και ηγεσίες του Ιεδόν σου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννου και Μικιάννης, Εκατερίνης της Μεγαλομάρτυρας και Μερκουρίου και πάνω των Αγίων Τάφη, Ιεραλίψανα, ευλαβούμεθα και τιμούμεν, ελεήσει και σώσει εμάς ο Αγαθός και Πιλάτωρος και Ελεήμων Θεός. Διευθυνόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.